Καλωσορίζω τον Δημήτριο Κοσμόπουλο. Είστε κουρασμένος. Γυρίζετε από μακρύ ταξίδι. Τι κάνετε? Καλά είμαι. Εσείς? Καλησπέρα σε όλους σας. Κυρίες και κύριοι, πάμε μια ώρα βάλσαμο, παρακαλώ πολύ. Συντονιστείτε και παραμείνετε μαζί μας μέχρι την 9η βραδινή. Τα βάζουμε όλα στην άκρη, λοιπόν, αυτά. Και μπροστά σε έναν άνθρωπο, πρέπει να σας πω, ενώπιον του οποίου σε μνήνουμε. Και αν υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που θεωρούμε ότι, ξέρετε, τα πάμε καλά με τις λέξεις, το λόγο, τις προτάσεις, τις συντάξεις, τη γραμματική, μετά βρίσκεις, ξέρεις, αυτό που λέει, βρίσκεις τον δάσκαλό σου. Δημήτρη Κοσμόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ που βρίσκεστε μαζί μας. Ευχαριστώ εγώ. Και βεβαίως είναι προφανές ότι είμαι εδώ και λόγω της δικής σας παρουσίας, κύριε Μπογδάνο. Ποιητής, δοκιμιογράφος, μεταφραστής. Γεννηθεί το 1964 και βραβευθεί το 2013 στο Κάιρο σε ειδική τελετή με το Διεθνές Βραβείο Καβάφη. Πώς φτάνει κανείς σε αυτό το σημείο? Ξέρω εγώ. Αν δεν κάνω λάθος με το... Αν εννοείται ότι η ποιήση είναι υπόθεση προγραμματικής τακτικής στη ζωή για να παίρνεις βραβεία, τότε αυτό δεν με αφορά. Όχι, εννοώ το ταξίδι μέχρι το συγκεκριμένο το σημείο. Το ταξίδι δεν το επιλέγει κανείς, κύριε Μπογδάνο, τον επιλέγει. Είτε. Είτε ισχύει αυτό που, όσο και να ακούγεται βαρύγδουπο στις μέρες μας, ισχύει η πετρεία. Δηλαδή, τον έχει κανείς την πετρεία. Αυτό που έλεγε ο ποιητής και δάσκαλός μου Νίκος Καρούζος, ότι γεννήθηκα θυσιασμένος, γιατί η καρδιά μου και εγώ ήταν από μικρό στις ομορφιά στη Θράκα. Τι να κάνω τώρα, αυτά δεν τα προδιαγράφει κανείς, ούτε τα καθορίζει. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί αυτήν τη Θράκα να την αγνοήσουν, ή γίνεται να την αγνοήσεις? Γίνεται να την πνίξεις, αλλά σε εκδικείται. Ο άλλος δάσκαλός μου, Γιάννης Ρίτσος, έλεγε ότι ο ποιητής δεν είναι ξεχωριστός από τους άλλους ανθρώπους. Αντιθέτως, ποιητής είναι εκείνος ο οποίος νιώθει συντάκτης του κοινωνικού συναισθήματος, ένα. Και δεύτερο, νιώθει ένα αριστοκρατικό αίσθημα, λέει ακριβώς, ομοιότητας, απέραντης εγκύτητας, ομοιότητας, κοινότητας φύσεως με τους άλλους ανθρώπους. Άρα ποιητές είμαστε όλοι δυνάμει. Τώρα, ποιος είναι το αντιχείο και η φωνή, παρέλκει όλους. Θέλω να πω ότι ό,τι παράγεται και είναι αληθινή ποιήση και όχι ποιηματογραφία, δηλαδή φωνασκία ή πόζα ή συναισθηματική ωρεολογία, είναι κάτι που αφορά όλους μας, γιατί δημιουργεί ένα κοινό τόπο για όλους μας και μέσα του βρίσκουμε ένα κομμάτι του προσώπου. Είναι προσβάσιμη η ποιήση. Πολλοί λένε ότι πρόκειται για ένα πεδίο λόγου απόμακρο. Αυτά έχουν δημιουργηθεί μέσα από τις γραμματολογικές παρενέργειες και τις παραφύσιν προκρούστιες ασέλγειες πάνω στο σώμα των ποιημάτων και των ποιητών. Θέλω να πω ότι πάλι αναμειμνισκόμενος του Ρίτσου, ότι η ποιήση η ίδια μας λέει πολύ περισσότερα από όσα μπορούμε να πούμε εμείς για αυτήν. Τώρα, όταν η ποιήση γίνεται γραμματολογικό είδος, όχι η γραμματολογία ηλελογισμένη και ακριβής, δεν είναι απαραίτητη, όταν η ποιήση γίνεται αφορμή για εισπίδηση ή μεταπίδηση από τη μια πανεπιστημιακή βαθμίδα στην άλλη και δημιουργείται η λογική των τάφρων και των συρταριών, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν, διότι ξεχνάμε την ποιήση και μιλούμε περί ποιήσεως. Όπως ξεχνάμε το Θεό φερειπίν και μιλούμε περί Θεού, όπως ξεχνάμε τις σχέσεις και μιλούμε περί σχέσεων και ούτω καθεξής. Ορίζεται η ποιήση? Όχι, η ποιήση δεν ορίζεται, γιατί αν οριστεί θα περιοριστεί. Ό,τι ορίζεται περιορίζεται. Σημαίνεται η ποιήση. Η ποιήση είναι οργανική μορφή, εν αντιθέσει με την ασυδοσία, για την οποία πολλοί κόσμος έχει την αντίληψη ότι είναι η σημερινή ποιήση. Η ποιήση είναι οργανική μορφή, είναι η μέγιστη δυνατή ταύτιση του νοήματος ή του περιεχομένου με τις λέξεις. Είναι ένα οντολογικό συντέριασμα, μια οντολογική υποστατική ένωση των λέξεων με τα πράγματα, μια συνέρεση των λέξεων με τα πράγματα, τέτοιου βαθμού που δείχνει και παραπέμπει σε μια αλήθεια που είναι άρρητη. Ποια αλήθεια
είναι ρητή και εξαντλείται στη διατύπωσή της. Καμιά. Η αλήθεια σημαίνεται μόνο από τη διατύπωσή της. Δεν εξαντλείται με τη διατύπωσή της. Χωράει στα αναγνωστικά, στην εκπαίδευση. Απολύτως. Άλλωστε η ποίηση ξεκινά μαζί με το... με τη βαθύτερη υπαρκτική δίψα του ανθρώπου, ξεκινά μαζί με τη θρησκεία και με το φαινόμενο της θρησκείας. Η ποίηση είναι προφορικός λόγος επί χιλιετίες και η γραπτή της εκδοχή δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να αποτυπώνει ακριβώς αυτή την προφορικότητα. Όπως έλεγε ο γέρος της ελληνικής ποίησης και προάγγελος του μοντερνισμού, στον οποίον έχουν εμβαπτιστεί όλοι οι μεγάλοι μοντερνιστές μας, ο Παλαμάς, η ποίηση είναι ο λόγος που πάει να γίνει μουσική. Η ποίηση είναι μουσικός λόγος, είναι προφορικός και μουσικός λόγος, και αυτή η προφορικότητα δεν αναιρεί τον όρο του poeta doctus, δηλαδή του ποιητή γραφείου, του λελογισμένου, του ποιητή που σκέπτεται. Αυτός που σκέπτεται όμως κάνει το λόγο τη μουσική. Συναρμόζετε εσείς κατεξοχήν τα συγκεκριμένα ή μάλλον τα εν λόγω ήδη? Εγώ δεν ξέρω τι κάνω. Εγώ ξέρω τι κάνει η ποίηση. Όχι, θα μου επιτρέψετε, το γνωρίζω εγώ, διότι σας γνώρισα κατά πρώτον μέσα από την σπουδή σας στον Σολωμό. Κατόπιν είχα τη χαρά να πιάσω από τους πρώτους στα χέρια μου το κρυπτόλεξο Δόμος 2013, γραμμένο για τη νύχτα του θανάτου του Παπαδιαμάντη, και μάλιστα πάνω στον κανόνα δομημένο, 10 χρόνια για ένα μικρούλι τόσο δα βιβλιαράκι. Και ύστερα λοιπόν συνειδητοποίησα ότι ο άνθρωπος αυτός για τον οποίο θεώρησα πως η γνώση του Σολωμού πρέπει να είναι απεριόριστη, βλέπω ότι ακόμα ίσως περισσότερο και από τον Σολωμό κατέχει τον Παπαδιαμάντη. Και ύστερα συνειδητοποιώ, διαβάζοντας και μελετώντας σας, ότι είστε και βαθιά παλαμικός. Και σκέφτομαι τώρα, Ο Παλαμάς βγαίνει από τον Σολωμό. Θα πρέπει όμως να ολοκληρώσω την ερώτηση. Παρακαλώ. Πώς λοιπόν ο παλαμικός τιμάται με το Διεθνές Βραβείο Καβάφη? Α, ρωτήστε τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής. Δεν ξέρω εγώ γι' αυτά. Δηλαδή, εμένα μου ανακοινώθηκε ένα βράδυ στις 12 η ώρα και είναι τιμή μου αυτό. Αλλά δέστε κάτι. Πάλι θα επικαλεστώ αυτό το κίνδυνο που υπάρχει, της λογικής των συρταριών. Γενναίες γενναιών παιδιών μετά τη μεταπολίτευση και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια βγαίνουν με μία κατάσταση τραγική στο μυαλό τους, τάφρον ανάμεσα στα ποιητικά μεγέθη, πετάνε όλο το ποιητικό παρελθόν από το Σεφέρι και πίσω, πράγμα που ο ίδιος ο Σεφέρης δεν το έκανε ποτέ. Αντιλαμβάνονται ποιητικά μεγέθη? Εγώ νομίζω ότι δεν αντιλαμβάνονται. Αντιλαμβάνονται όσοι έχουν τη χαρά της προσωπικής σπουδής και ανακάλυψης, που πάντα θα υπάρχουν. Και πάντα υπάρχουν. Αλλά κανονιστικά και εκ των άνω, μπαίνουν σε μια διαδικασία μελέτης της ποίησης και της λογοτεχνίας, η οποία αποσκορακίζει, διώχνει, πετάει στα αποθυμένα, σουτάρει, πως λένε τα νέα παιδιά σήμερα, όλο το ποιητικό σώμα από το Σεφέρι και πριν, στα ζήτητα. Άντε λίγο Σολωμός και λίγο Κάλβος. Ναι, και στα 13 έτσι, τους κάνας Καριωτάκης. Έτσι ως άλοθη, ναι, και κάνας Καριωτάκης. Η ποιητική παράδοση στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, εν προκειμένου η ελληνική που μας αφορά στα όρια της γλώσσας μας, έχει μια βαθιά ενότητα. Ο Καβάφης είναι ένα τέκνο του ελληνικού λυρισμού. Όταν χρησιμοποιώ τον όρο ελληνικό λυρισμό, μιλώ για αυτό που έλεγε ο Σικελιανός το 1936. Δηλαδή, σε μια ζωφερή εποχή, μέσα στη δικτατορία του Μεταξά, ο Σικελιανός κάνει μια ομιλία στην αρχαιολογική εταιρεία με τίτλο «Το αίτημα του λυρισμού σήμερα». Ο Σικελιανός, ένας άλλος μεγάλος και υψηπέτης ποιητής της λυρικής παράδοσης, βγαλμένος από τον Σολωμό και τον Παλάμα, τι λέει? Λέει ότι ο λυρισμός δεν είναι αισθητικό ζητούμενο, ούτε αισθητικό επίτευγμα. Είναι κάτι πολύ πλατύτερο. Ο λυρισμός είναι μια οντολογική, μια υπαρκτική ενόραση του ανθρώπου αλλά και της κοινωνίας πάνω στα πράγματα και στον εαυτό της. Ποιο είναι το αντίθετο του λυρισμού? Το αντίθετο του λυρισμού είναι η λογοκρατική, ρατσιοναλιστική, όπως έλεγε ο Σικελιανός, πεζότητα.
χωρίς να περιφρονεί τη σκέψη. Υπάρχει έτσι. Λογοκρατική ρασιοναλιστική ποίηση. Ή η ποίηση είναι καταδικασμένη κατά κανόνα και ως προς την φύση της. Μισό λεπτό. Η ποίηση μεταμορφώνει και προσλαμβάνει τα πάντα όταν είναι αληθινή. Άρα υπάρχει ποίηση που συνομιλεί με τη σκέψη, με τη φιλοσοφία, με το στοχασμό, αλλά δεν είναι στοιχοποιημένη σκέψη, στοιχοποιημένη παράθεση στοχασμών. Έχει αυτό το κάτι στην αλχημία των λέξεων που την καθιστά λυρικό επίτευγμα. Ένα τέτοιο μέρος ποιητικής αντίληψης έχει ο Καβάφης. Όχι μόνο τέτοιο, και ένα τέτοιο. Ο Καβάφης έχει πρώτα απ' όλα μια αδιανόητα τεθραυσμένη και διαχρονική γλώσσα που φτάνει από τους ελληνιστικούς χρόνους και πίσω ίσως ακόμα μέχρι και τις μέρες του. Είναι υπερήφανη ελληνική λαλιά, διότι ο Καβάφης δεν είναι υπόθεση των Gay Parade. Για παράδειγμα σας λέω το εξής. Το 2013 κυκλοφορήθηκε από το κύριε προστιμήν του διευθυντή του, του ποιητή Διονύση Καψάλη, από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, ένα σπουδαιότατο βιβλίο, το βιβλίο του Χρήστου Παπαζόγλου για την μετρική στον Καβάφη. Δηλαδή η μετρική σημαίνει το συντακτικό και τη γραμματική, το σχέδιο για τους ζωγράφους. Δεν μπορεί κανείς να είναι αφηρημένος ζωγράφος χωρίς το σχέδιο, ούτε ελληνιστής χωρίς το συντακτικό και τη γραμματική. Να εισαγάγεις λάθη όπως το επέστρεφε, θα πρέπει όλο το υπόλοιπο. Μα προφανώς πρέπει να ξέρεις το σχέδιο για να το υπερβείς και να το σπάσεις. Ο Πικάσο πριν φτάσει στον κυβισμό αντέγραφε Ρέμπραντ ως φωτογραφία. Είχε 7 περιόδους στη ζωγραφική του. Λέω λοιπόν ότι σε αυτό το βιβλίο, πλην μιας επιφυλίδας που έγραψε ο ποιητής και κριτικός και πανεπιστημιακός Νάσος Βαγιανάς, δεν δόθηκε καμιά σημασία στο περίφημο έτος Καβάφη. Αντιθέτως, στο έτος Καβάφη, επί της περίοδου του οποίου τιμήθηκα και με το βραβείο Καβάφη, δόθηκε τρομακτική σημασία στα τρόλεϊ, στα λεωφορεία και στο βαθμό της ερωτικής ομοφιλοφιλίας, αμφιθυμίας. Δεν έχω τίποτα με οποιαδήποτε ερωτική επιλογή κανενός, αλλά το θέμα της ποίησης του Καβάφη είναι κάτι πολύ πλατύτερο, στο οποίο το έτος Καβάφη εξαντλήθηκε σχεδόν σε τέτοιες κραυγαλαίες επιδερμικές συμπεριφορές που μόνο στη χώρα της Φέδρας Πορτοκαλέας, όπου πριονίζουμε το δέντρο που καθόμαστε, μπορούν να αναπαραχθούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μεγάλοι μας ποιητές, και ενδεχομένως θα μου επιτρέψετε να συμπεριλάβω και τον Παπαδιαμάντη στους μεγάλους μας. Το έλεγε ένας σπουδαίος ποιητής αυτό και φίλος του, τον είχε επιλέξει, ο Μιλτιάδης Μαλακάσης. Όταν ρωτήθηκε ποιος είναι ο μεγαλύτερος ποιητής σήμερα, είπε ο Παπαδιαμάντης. Τελεία. Δίχως καμιά περίφραση. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν στους μεγάλους ποιητές, και έχω κατά νου Σολωμό, βεβαίως Καβάφη που συζητήσαμε τα τελευταία λεπτά. Βάζω μέσα τον Παπαδιαμάντη, για τον οποίο ίσως να μην είναι πολύ γνωστό το πόσο κοσμοπολίτης το νου ήταν. Τώρα αυτό έχει πάλι να κάνει με τις ταξινομήσεις, με τους ταξινομητάς που έλεγε ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης, είναι εκφραστική. Θέλω να πω, η Ελληνίδα λαλιά για να μεγαλουργήσει ανοίχτηκε σε πολλές περιπτώσεις στον σύμπαντα επίγειο κόσμο. Αυτό είναι προϋπόθεση ή είναι συγκυρία? Προϋπόθεση είναι να είναι ο άνθρωπος ανοιχτός. Προϋπόθεση είναι να σέβεται τη γλώσσα του και τα καταπιστεύματα που κομίζει ως πνευματική παρακαταθήκη αυτή η γλώσσα. Αυτό το έκανε ο Παπαδιαμάντης, και αυτό δεν ήταν μία αμυντική στάση απέναντι στα καινούργια πράγματα, διότι υπάρχει μία αντίληψη που καλλιεργείται και σήμερα, ήταν μίζερος, μισάνθρωπος, μισογίνης, προσκολλημένος στο σκοταδισμό και στα κονίσια. Ο άνθρωπος που την ίδια στιγμή που επέμενε σε αυτά που επέμενε και που ζούσε την παράδοση που ζούσε, μετέφραζε Ντοντιέ, μετέφραζε Δοστογεύσκη, μετέφραζε Τσέχοφ, μετέφραζε όλους τους μεγάλους μυθιστοριογράφους της εποχής του, ήξερε τον Μπάιρον, ήξερε τα Κλέκ, και όλα αυτά αυτοδίδακτος. Άρα λοιπόν ο Παπαδιαμάντης δεν είναι αυτό. Προσέξτε όμως ποιο είναι το βασικό. Ο Παπαδιαμάντης δεν είναι, όπως και ο Σολωμός δεν είναι αυτό που είναι επειδή ήταν κοσμοπολίτες και ήξεραν και τα ευρωπαϊκά ρεύματα. Είναι αυτό που είναι επειδή πάνω και πέρα απ' όλα έριξαν βαθιά φλέβα στην πέτρα πάνω στην οποία ήταν θεμελιωμένοι. Μόνο εάν
τροφοδοτηθείς από αυτή την πέτρα, μπορείς να γίνεις οικουμενικός και παγκόσμιος. Εάν είσαι Έλληνας και λες ότι γράφεις ποίηματα και θεωρείς ότι υπάρχει μόνο ο Μπουκόφσκι ή αντιλαμβάνεσαι την ελληνική επαρχία ως ένα τοπίο του Yorkshire, τότε έχεις κάνει λάθος γλώσσα και λάθος επιλογή. Μπορείς να πας αλλού. Αλλά Έλληνας που να μην αναμετρηθεί με αυτό δεν μπορεί να έχει βεληνικές και σπονδυλική λαγιά. Τι σημαίνει Έλληνας? Πώς διαχωρίζεται, σημαίνει, και πώς διαχωρίζεται από το Ρωμιός? Ένας τρόπος. Τώρα, δεν διαχωρίζεται καθόλου από το Ρωμιός το Έλληνας. Καθόλου δεν διαχωρίζεται από το Ρωμιός. Καθόλου. Πάλι έχουμε εδώ σιρτάρια. Πάλι έχουμε σιρτάρια. Καθόλου δεν διαχωρίζεται από το Ρωμιός. Καθόλου. Μπορώ να σας βεβαιώσω γι' αυτό, όταν ακούς ένα μικρασιάτικο τραγούδι, ας πούμε από τη συλλογή του της Μέλπο Μεριλιέ που γύρισε μια Γαλλίδα, ένας Γάλλος μάλλον, ο Οκτάβ Μεριλιέ, και η γυναίκα του Μέλπο γύρισαν όλη την Ελλάδα με πρωτόγωνα μέσα και πήγαν στους πρόσφυγες και άκουσαν μικρασιατικά τραγούδια και τα κατέγραψαν και έχουμε το πρώτο υλικό από έναν ολόκληρο κόσμο. Αν ακούς ένα τραγούδι τέτοιο, καταλαβαίνεις ότι αμέσως ο Ρωμιός και ο Έλληνας είναι ένα πράγμα και είναι όμοιρος. Του μαντιλιού σου τα κλαριά, του μαντιλιού σου τα κλαριά, μωρέ και του γιουδιού σου οι φούοι φούντες κοντιλένια μου. Κι να τα δυο, κι να τα δυο με κάνανε, μωρέ να περπατώ τις νύχτες για σ' αγάπη μου. Τις νύχτες και τις κονταβιές, μωρέ το μάι με το φεγγά, φεγγάρι για σ' αγάπη μου. Καθώς βρισκόμαστε σε ένα quiz εντός κεντρικού ραδιοθαλάμου, η Νεκτερία Τσερπέλη δεν κάνει μόνο ερωτήσεις στην Κριστίνη Λαγκάρντ, κάνει ερωτήσεις και στον Δημήτριο Κοσμόπουλο και του λέει ποιοι ήταν οι ποιητές που είναι από το Μεσολόγγι και βρίσκουμε μεγάλους από την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Είναι ο Παλαμάς, είναι ο Μαλακάσης. Ο Τρικούπης, ο οποίος δεν είναι. Είναι ο Γκόλφης, ναι. Είναι ο Τρικούπης που είναι πολιτικός. Υπάρχουν και άλλοι που τώρα ίσως μου διαφεύγουν. Είναι και ο Θωμάς Γκόρπας από τους ποιητές της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς που είναι Μεσολογγίτης. Ισχύει. Και το αγαπάει το Μεσολόγγι. Έχει βγάλει όλη αυτή η πλευρά της Ελλάδας. Ναι. Έχει βγάλει Γκανά, έχει βγάλει πολύ πιο πάνω βέβαια. Έχει βγάλει Γκανά, ναι. Τον αγαπημένο μου Μιχάλη. Ο οποίος επίσης έχει τιμηθεί με το βραβείο Καλάφη. Το 11, ναι. Την επόμενη. Πριν θυμάμαι τον Φωστιέρη. Πριν τον Γκανά ήταν ο Φωστιές, ο Μακαρίτης ο Γιάννης ο Βαρβέρη, ήταν ο Γιώργος Θωμαρκόπουλος, ο συντοπίτης μου. Δεν θυμάμαι τώρα άλλους. Είστε σε αδικό. Άσμενον συντροφιά. Βεβαίως. Ο Μιχάλης Γκανάς είναι από τους δασκάλους μου. Ο Βαγενάς είναι από τους δασκάλους μου. Θέλω να πω, είναι από τους ανθρώπους που συνομιλώ μαζί τους και είναι μεγαλύτεροι και με αγκαλιάζουν. Ο Μαρκόπουλος είναι το ίδιο. Ο Φωστιέρης είναι το ίδιο. Πολλοί άνθρωποι είναι το ίδιο. Υπάρχει μία ενότητα στην ποιητική παράδοση και στην πράξη. Θέλω να πω ότι ακόμα στην ποιητική περιοχή, παρά τα δαγκώματα και τις κακεντρέχειες τις τρέχουσες που συνήθως συμβαίνουν μεταξύ συνηλικιωτών για τις οποίες δεν είναι κανείς υπεύθυνος, οι παλιότεροι αγκαλιάζουν πάντα τους νεότερους. Φίλες, φίλοι, δεν θα το αποκαλέσω ποιότητα, δεν θα το αποκαλέσω ουσία, δεν θα επιλέξω μία από αυτές τις λέξεις, θα πω ευγένεια. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9 η ώρα, Sky 100,3 ζωντανά.
Σε ποιον θα το αφιερώνατε το συγκεκριμένο τραγούδι, κύριε Κοσμόπουλε? Σε ποιον? Στη γυναίκα που αγαπώ. Την χάνει και η γυναίκα σας? Ναι. Επίσης, κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση, ότι είστε ο νεότερος που έχει πάρει το βραβείο Καβάφη. Τώρα μετράνε οι κλάσεις και οι ηλικίες. Ναι, δεν μετράνε λίγο. Είμαι ο νεότερος, όπως και... Uh-huh. Ναι. Οι μουσικές επιλογές της σημερινής εκπομπής, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε τη συνομιλία μας, είναι δικές σας. Τι μας έχετε φέρει? Σας έχω φέρει ό,τι πρόλαβα. Δηλαδή? Γυρνώντας. Δηλαδή, τι έχει σειρά, για παράδειγμα? Και για ποιο λόγο? Σειρά έχει ένα θεσπέσιο ψαλτικό άκουσμα, παρότι η υμνογραφία δεν είναι για ακρόαση, αλλά είναι για... είναι έκφραση της λατρείας. Είναι από το Γιάννη τον Αρβανίτη και το χορό του. Είναι η ομάδα που μελετά την κολυβάδικη παράδοση της Σκιάθου. Μιας και... Τι είναι οι κολυβάδες? Οι κολυβάδες είναι αυτοί που διέσωσαν την παράδοση της πίστης και του γένους. Μέσα σε πολύ δύσκολες εποχές απόλυτου εκφραγκισμού. Δεν μ' αρέσουν οι διαχωριστικές γραμμές. Ο πιο μεγάλος Ευρωπαίος για μένα είναι ο Παπαδιαμάντης, όπως και ο Σολωμός, ο οποίος έκλαιγε με τα δημοτικά τραγούδια και μάθαινε τη γλώσσα από αυτά. Ωστόσο, εκείνη την εποχή που κατά κύματα οι Εγγλέζοι, οι Μισιονάροι, οι Προτεστάντες και οι Λουθυρανοί και όλοι οι οικουμένοι έρχονταν πάνω στην Ελλάδα την τουρκοκρατούμενη για να εξυγχρονίσουν τον χριστιανισμό των Ελλήνων και να τους προετοιμάσουν για κάτι πιο σύγχρονο, κάτι πιο της εποχής τους. Αυτό το πράγμα με έναν υπόγειο τρόπο πέρασε και στην παράδοση του Αγίου Όρους, που είναι αδιάπτωτη. Αντέδρασαν εκείνοι οι οποίοι ήταν οι συνεχιστές της νηπτικής παραδόσεως και της παραδόσεως που έλεγε ότι η άσκηση και η μετοχή στην θυσιαστική παράδοση του Σταυρού και της Ανάστασης είναι αυτό το οποίο είναι το δικό μας ζωντανό σώμα της παράδοσης, αυτό που μας έχει παραδοθεί και πρέπει να το κρατήσουμε και να το δώσουμε. Και κάποιοι τους έδιωξαν από το Άγιον Όρος. Κολυβάδες ονομάστηκαν γιατί αρνούνταν την Κυριακή να γίνονται μνημόσυνα. Η Κυριακή είναι μέρα Αναστάσεως, μέρα Χριστού, και αυτό που είχε εισαχθεί να γίνονται μνημόσυνα την Κυριακή το θεωρούσαν λάθος. Ήταν η αφορμή αυτό, η αιτία ήταν βαθύτερη. Πραγματικά, αυτοί εγκατεσπάρισαν σε διάφορα νησιά και έκαναν μοναστήρια κατά την κοινοβιακή παράδοση. Εγκατεσπάρισαν σε νησιά όπως είναι η Σκιάθος, που εξέδρεψε το Παπαδιαμάντη, η Σκόπελος, οι Βόρειες Ποράδες, η Νάξος που γέννησε τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Είχαμε κολυβάδες στην Άξο. Βεβαίως. Έχουμε κολυβάδες στην Άξο. Έχουμε ακόμα. Έχουμε παράδοση μοναστηριακή. Ναι. Ναι, βεβαίως. Έχουμε μονές. Τι μονές έχουμε στην Άξο? Τώρα τι σας ρωτάω κι εγώ. Αλλά... τώρα στην Άξο μονές έχουμε. Ορθόδοξες χριστιανικές μονές. Όμως αυτός ο τρόπος της άσκησης και της μοναστικής κοινωνίας διεσώθηκε στο Όρος τελικά, αλλά και στις μονές των σποράδων. Αυτή είναι η παράδοση που γίνεται στο Παπαδιαμάντη και το Μωραϊτίδη. Ο μέγας στρατηγός έχει να κάνει με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Τεύχη της Νέας Ευθύνης, περιοδικό Ελευθερίας και Γλώσσας, Ιανουάριος Φεβρουάριος του 14, Νοέμβριος Δεκέμβριος του 13, Σεπτέμβριος Οκτώβριος του 13. Θα μιλήσουμε για αυτά. Σταχυολογώ από τα εξώφυλλα: William Makepeace Thackeray, Σάββας Παύλου, Θεοδόσης Πυλαρινός, Σέιμους Χίνι, Κωνσταντίνος Μπελέζος, Ρέστης Αλεξάκης, Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Γιάννης Ρίτσος, Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατίστης Παύλος.
Εκκλησία, Χρυσή Αυγή και τρομοκρατία. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μια στιγμή να πάμε στον στρατηγό. Νέας ευθύνης πάνω στους ώμους σας, Δημήτρη Κοσμόπουλε. Δεν είμαι μόνος. Ο φίλος σας, ο Άγγελος Καλογερόπουλος, Θεούλης. Αγαπώ. Και τι ωραίος καταχάρη εκπαιδευτικός. Θεούλης, ναι. Τι ωραίος εκπαιδευτικός. Είναι στην ομάδα μόνιμων συνεργατών ο καθηγητής Κώστας Μπελέζος, ο Γιώργος Καστιγνάκης, άνθρωποι, ο Σωτήρης Γουρνελάς, άνθρωποι του δοκιμίου, της τέχνης, της σκέψης, πανεπιστημιακή, και συντονίζουμε όλη μια προσπάθεια για μια εναλλακτική περιοδική έκδοση, η οποία με θεμέλιο την παράδοση αυτού του τόπου, δεν είναι κάτι νεκρό αλλά ζωντανό, θα συνδιαλέγεται με το σήμερα και με το αύριο ή δυνατόν, αλλά και με την Ευρώπη, με τον κόσμο στον οποίο ανήκουμε, με τον κόσμο γενικά, στο λογοτεχνικό, δοκιμιακό και στοχαστικό πεδίο και στο εικαστικό πεδίο. Τα τρία τέφη, όπως βλέπετε, έχουμε τη χαρά να κοσμούνται από Πέτρο Ζουμπουλάκη, από Σωτήρη Σόρογκα, το μεγάλο και αγαπημένο μου δάσκαλο και φίλο, από Αλέκο Φασιανό, εξίσου αγαπημένο φίλο, και έπεται συνέχεια. Τι μέλλον, ή μάλλον τι παρόν έχει ένα περιοδικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα απίφθινα ως ερώτηση και στον Τίνο για τα δέκατα, και στον Χάρη για την ποιητική. Θέλω να πω, τι παρόν έχουν περιοδικά τα οποία υψηλό... Το παρόν μιας αγωνίας, ναι, και μιας... Είναι βιώσιμα. Και μιας ιστορίας. Με συγχωρείτε που υπησέρχομαι σε τέτοια χθόνια και υλικά ζητήματα, αλλά... Μισό λεπτό. Εγώ, ως έσχατος κατηχούμενος, θέλω να λέω και ως ποιητής, αλλά και στον άνθρωπο, ότι είμαι ορθόδοξος χριστιανός. Αυτό σημαίνει ότι επικαλούμε τώρα τη ρίση του Δαμασκηνού, ότι αν δεν είμαι χίδινη ληστής, αφού από την ύλη και από το σώμα σώζομαι, τότε πώς θα μπορώ να είμαι χριστιανός, αφού ο Χριστός αναστήθηκε σωματικά για μένα και υπέφερε σωματικά. Τι θέλω να πω, δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ πνεύματος και ύλης. Τα πνευματικά και οι ιδέες είναι για τους μεταφυσικούς. Η ορθόδοξη παράδοση δεν είναι μεταφυσική, είναι αντιμεταφυσική. Ο μεταφυσικός είναι ο μαρξισμός, ο φιλελευθερισμός, ο μεταμοντερνισμός και όλα τα ισμός που δεν με αφορούν. Και ένας χριστιανισμός δυτικής εκδοχής που πάλι δεν με αφορά. Τώρα, το περιοδικό οικονομείται από τη στήριξη των ανθρώπων οι οποίοι είναι αληθινοί αναγνώστες.
και από τη γενναιότητα του εκδότη του, του Γιώργου Γκέλμπεση, ο οποίος έχει όλο το βαρύ φορτίο πάνω του της εκδοτικής παρακαταθήκης και της νέας ευθύνης και της παλιάς ευθύνης του Κώστα Τσιρόπουλου και των εκδόσεων των φίλων, και προσπαθεί να ανοιχτεί με κουπιά σε ένα διάλογο με την, με την σημερινή πραγματικότητα, την σημερινή ελληνική ζώσα δημιουργία, και να συσπυρώσει αυτή τη δημιουργία, τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, του τόπου που διαρκώς βουλιάζει και πάντα ανασταίνεται. Μην ανησυχείτε γι' αυτό, είμαστε πολύ σκληροτράχυλοι. Ο τόπος δεν χάνεται, οι πολιτικοί μας μπορεί να χαθούν. Περισσότερη δημοκρατία χρειάζεται. Δεν θα κάνω πολιτική τώρα. Εσείς είστε πολιτικό ζώο στο ραδιόφωνο. Συρρυκνούτε όμως. Δεν χάνετε, συρρυκνούτε. Ασυρρυκνούτε. Θέλει περισσότερη δημοκρατία και περισσότερη, έως το μηδέν, για να φτάσουμε στον πάτο και να ανέλθουμε από εκεί τεροτή. Θα εξαπλωθεί εκ νέου ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός θα εξαπλωθεί εκ νέου ως πραγματικότητα που έχουμε να διαχειριστούμε ο καθένας από εμάς. Πόσοι έχουν μείνει? Όλοι μας. Όλοι μας. Ο πιο διεστραμμένος Έλληνας, είτε με τον Τάτσουν, είτε με τη Λαμογιά, είτε με την, τον νεοπλουτισμό, με το Καλάσνικοφ, είτε με το Καλάσνικοφ, ακόμα και αυτός έχει περιθώριο μετανοίας. Προσέξτε, μετάνοια σημαίνει μετανό. Ο με το Καλάσνικοφ αντιχριστιανός ή ο, ο διεστραμμένος με τη Σβάστικα. Για τον καθέναν από αυτούς υπάρχει ένα κουδούνι κινδύνου. Δεν ξέρω αν το βλέπουν ή αν το διώχνουν. Αυτή είναι η δαιμονισμένη του Ντοστογεύσκη στη σημερινή εποχή, σε μια εποχή κρίσης. Πρέπει να είμαστε αμήλικτοι απέναντι στη συμπεριφορά τους και στη στάση τους. Πρέπει να είμαστε απόλυτα κατανοήσιμοι και συμπονετικοί στην προσωπική τους ύπαρξη. Το εννοώ αυτό. Δηλαδή, απολύτως αμήλικτοι. Αμήλικτοι, με τσεκούρι απέναντι στη συμπεριφορά, στην πρακτική τους, αλλά απολύτως κατανοήσιμοι ως προς την πρόσληψη του προσωπικού τους δράματος. Έτσι. Αυτό ισχύει για κάθε άνθρωπο. Ναι, πλην όμως υπάρχει μια μάζα ικανή. Δεν αρέσουν οι μάζες, κύριε. Ένας πυρήνας. Ο Ντοστογεύσκη έλεγε ότι είναι το ιδανικότερο πράγμα είναι να μιλάς στο όνομα της ανθρωπότητας και γενικά για την ανθρωπότητα, και να δέρνεις, έλεγε ο Ντοστογεύσκη, τη γυναίκα σου, ή να δέρνεις την αγαπημένη σου, ή να δέρνεις τα παιδιά σου, ή να εκμεταλλεύεσαι, ή να εκμεταλλεύεσαι αυτόν που είναι υποχείριό σου στην εργασία. Ναι. Αφήστε τα αυτά, τα περιμάζεις. Δεν μου ασχολούν οι μάζες. Μου θυμίζετε επαναστάτες. Ναι, ναι. Τι θέλετε τώρα από μένα άλλο? Το επόμενο να ακούσουμε. Το επόμενο, το επόμενο άκουσμα είναι... σας άκουγα προηγουμένως που ανέμενα τη σειρά μου κι εγώ για το μερίδιο της δόξης των 15 λεπτών που μου αναλογεί, όπως λέει ο Γουρουχολ, στο ραδιόφωνο σας και σε εσάς, να μιλάτε για την Κύπρο και το Κυπριακό, και σας λέω κάτι, επειδή για μένα ο Άθος, η Κύπρος, η Σκιάθος, η πατρίδα μου, η Πύλος και το χωριό μου, το Μανιάκι που σκοτώθηκε ο Παπαφλές εκεί, είναι μέρη στα οποία με μία μόνο μυρωδιά μυρίζουν το ίδιο. Θέλω να σας πω ότι ο Κύπριος, όταν το βάζει στον τοίχο, απεκδίεται του καταναλωτικού ενδύματος, όπως το 2004 απεκδίεται της τύφλας που έχει μέσα από τον νεοπλουτισμό, το στρεβλό και από όλο αυτό το πράγμα, και τον πιάνει αυτό που τον έπιασε το 55-59, όσο και κάποιοι θέλουν να το αποθούν, και που τον έπιασε σε 5 αιώνες, 6 μάλλον, δουλικής ιστορίας και αγοροπολισίας αυτού του νησιού, το οποίο θα κρίνει και τη δική μας παρουσία, η έκβαση του ζητήματος του οποίου μάλλον θα κρίνει και τη δική μας παρουσία και επιβίωση και διαβίωση για το μέλλον. Στο τελευταίο τεύχος της Νέας Ευθύνης φιλοξενείται ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης, ένας αγαπημένος φίλος, αδελφός ποιητής, μεγαλύτερος μου κατά πολύ σε ηλικία, δάσκαλός μου, από τους μείζονες Έλληνες ποιητές, και θα ήθελα να ακούσουμε στη μελοποίηση του μακαριστού Μάριου Τόκα, με την θεσπέσια φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου και τον ίδιο να απαγγέλει, το «Παιδί με μία φωτογραφία». Το «Παιδί με μία φωτογραφία» έχει να κάνει με εκείνη την περίφημη φωτογραφία, στην οποία
ένα μικρό παιδάκι το 1974 κρατάει τη φωτογραφία του γάμου των αγνοούμενων πατρός του και μητρός του. Να τα ακούσουμε. Στο χέρι με μια φωτογραφία στα μάτια του βαθιά. Παιδί με μια φωτογραφία στο χέρι με μια φωτογραφία στα μάτια του βαθιά. Ανάποδα με κοίταζε με μια φωτογραφία στα μάτια του βαθιά. Ο κόσμος γύρω του πολλής, κι αυτό είχε στα μάτια του μικρή φωτογραφία, στους ώμους του μεγάλη, και αντίστροφα στα μάτια του μεγάλη, στους ώμους πιο μικρή, στο χέρι του ακόμα πιο μικρή. Ήταν ανάμεσα σε κόσμο με συνθήματα και την κρατούσε ανάποδα. Μου κακοφάνει. Παιδί με μια φωτογραφία στο χέρι, με μια φωτογραφία στα μάτια του βαθιά. Παιδί με μια φωτογραφία στο χέρι, με μια φωτογραφία στα μάτια του βαθιά. Και κρατημένη ανάποδα με κοίταζε με μια φωτογραφία στα μάτια του βαθιά. Κοντά του πάω περνώντας πινακίδες αγαπημένοι, είχε αψίδες και φωνές που είχαν παγώσει και δεν σ' άλευε καμιά. Έμοιαζε του πατέρα του η φωτογραφία. Του την εγύρισα ίσια και είδα πάλι τον αγνοούμενο με το κεφάλι κάτω. Όπως ο Ρήγας, ο Βαλές και η Ντάμα, ανάποδα ειδωμένοι βρίσκονται ίσια, έτσι κι αυτός ο άνδρας ειδωμένος ίσια γυρίζει ανάποδα και σε κοιτάζει. Παιδί με μια φωτογραφία στο χέρι. Λοιπόν, νικήτρια του σημερινού μας διαγωνισμού, κύριε για Μπογδάνο, το Νεκροπόντε Resort, η κυρία Βασιλική Τουσλούδη. Ποίημα. Θέλω. Εγώ είμαι ηττημένος. Ναι, από τι ηττήθηκε. Η δύναμή μας εν ασθενεία τελειούται, κύριε Μπογδάνο. Δεν μου αρέσει να ακούω νικητές εδώ. Πείτε μου τι άλλο θέλετε για να τα μάσω και να φύγω. Σας έχω ζητήσει να μας διαβάσετε κάτι. Θα ήθελα να μου κάνετε τη χάρη. Να σας διαβάσω κάτι. Θα σας διαβάσω από... Ναι, σας έχω ζητήσει κάτι συγκεκριμένο. Ναι, από το βιβλίο «Ανάσταση» του Ανδρέα Ταρκόφσκι. Ευχαριστώ που μου κάνετε τη χάρη. Να είστε καλά. Που είναι ένας άνθρωπος που λατρεύω και ένας κινηματογραφιστής που λατρεύω και μια γλώσσα που λατρεύω. Θα σας διαβάσω το ποίημα «Ρεμπέτικο μουρμούρισμα στην Τοσκάνη». Αυτοί που έγιναν ένα με τη γη, τυλίχτηκαν σε ντόνι την σιγή. Τυλίχτηκαν τα βράδια τις σελίδες, κατάστηκτες με ουράνιες κοιλίδες. Καρδιά μου βράσε, βράσε σαν το μούστο, ξεχύλισε σαν κόκκινο κρασί. Του πουθενά και του παντός φαρσί ξεσκόλισε στον πόνο και το γούστο. Το τίμημα είναι ο θάνατος, γιατί δεν είναι εικόνα, πένα και χαρτί να κλείσει της αγάπης μου τα απένινα. Καρδιά μου, μες στον κόσμο, ανακαρένινα. Κύριε Μπογδάνο, σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ. Το αφιερώνετε αυτό. Στη γυναίκα που αγαπώ, κύριε Μπογδάνο. Καλή σας νύχτα, κάθε καλό.
Κάθε καλό και σε εσάς, κύριε Πογδάνο. Ευλογία, κύριε Κοσμοπούλου. Καλή δύναμη. Φίλοι και φίλες, για όσους και όσες μείνατε μαζί μας κατά τη διάρκεια της ακρόασης, για την τελευταία μία και περίπου ορισμένα λεπτά πέραν αυτής ώρα, μαζί μας ήταν ο τιμηθής με το Διεθνές Βραβείο Καβάφη 2013, ποιητής, δοκιμιογράφος και μεταφραστής, Δημήτρης Κοσμόπουλος. Εύχομαι σε όλους και σε όλες καληνύχτα, πάντα τέτοια, εγώ θα πω, ραδιοφωνικά, και κάθε καλό.